Καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι να περάσουμε. Αμήν, αμήν. Να λιγοστέψει ο κορονοϊός, γιατί αρχίζουν εδώ πέρα και γίνεται και εδώ. Εδώ και καιρό, εδώ και κανένα μήνα. Ναι, ναι, τώρα είμαστε στη φάση της αποκλιμάκωσης στην Ιερά Πέτρα. Μακάρι Παναγία μου να τελειώσουμε. Όσοι κολλήσαμε, κολλήσαμε. Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή και για τον κορονοϊό, ναι. Αλλά να σας πω αυτό που κατάλαβα είναι ότι ό,τι και να κάνεις, όσο και αν προσέχεις, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν ξέρεις το που ασούρθει, που έρθει. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, λοιπόν, ναι. Για πάμε στο διατάφτα τώρα. Προσήλθε κόσμος και δώστε μας την εικόνα. Προσήλθε κόσμος, δηλαδή χθες ήταν η εκλογή των αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση. Ναι. Εμείς έχουμε... Εκτός τη συνέλευση της Ιεράπετρας που κάνουμε για την προσώπους, έχουμε άλλες 4-5, πώς είναι οι άλλες. Το Μύρτος, Ξερόκαμπος, Γραγιά, Κεντρή και κάτω χωριού. Mm. Δηλαδή είναι 5 και μία 6. Η πιο μεγάλη βέβαια είναι της Ιεράπετρας και εκεί ασχολείται είμαστε πιο πολύ. Γιατί είναι πιο πολλά τα μέλη. Mm. Καλά πήγε, οι εκλογές ήταν ομαλά, υπήρχε προσέλευση, αρκετή προσέλευση. Εν πάση περιπτώσει δεν υπήρχαν παρατράγουδα, όλα καλά πήγαν και αυτόν το ευχάριστο. Mm-hmm. Εκλέχτηκαν όσοι εκλέχτηκαν, αντιπρόσωποι, mm-hmm. και από εκεί πέρα τώρα σε 20 μέρες περίπου, λέει ο νόμος, θα κάνουμε συνέλευση με τους 55 αντιπροσώπους, mm-hmm. να εκλέξουν το Διοικητικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο τον Πρόεδρο. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαδικασία. Να. Τώρα, όσον αφορά τους αντιπροσώπους, πιστεύετε ότι είναι αντιπρόσωποι, να το πω έτσι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή είναι άνθρωποι που μπορούν να σταθούν, που γνωρίζουν τα θέματα, αυτό εννοώ. Οι πιο πολλοί ναι, έχει κι άλλους που δεν τα ξέρουν, εντάξει, θα τα μάθουν πιστεύω εγώ. Να. Δεν πάω εκεί, εγώ που εναντιώνομαι συνέχεια είναι όταν αναμειγνύονται άλλοι σε ξένες δουλειές. Να. Δεν θέλω να προχωρήσω παραπέρα, τα αφήσω με εδώ, εγώ τους αγαπώ και με αγαπούνε, αλλά ο ΤΟΕΒ θέλει σπαθιά. Να βοηθήσουν, θέλει ανθρώπους να δουλέψουν. Αυτό λέω, ότι είσαστε ικανοποιημένοι από ναι, την... Ναι, αρκετοί. Να. Βγήκανε αρκετοί να. Που είναι σε θέση να βοηθήσουν. Mm-hmm. Δεν αρκετοί βγήκανε, δεν είναι ένας ή δύο ή δεκαδύο, είναι αρκετοί. Αυτό λέω, για αυτούς τους αντιπροσώπους, τους 55, αν είναι άνθρωποι που... Το μεγαλύτερο μέρος, μη σου πω όλοι σχεδόν. Mm-hmm. Δηλαδή αν είδα εγώ ένα που να έχει και ανθρώπους άσχετους, mm-hmm. αλλά εντάξει, συνήθως εντάξει. Η πλειοψηφία είναι ανθρώπου που έρχονται να βοηθήσουν και μπράβο τους. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία. Οπότε σε περίπου μια εβδομάδα είπαμε θα... 20 μέρες, 20 μέρες. Δηλαδή, γιατί να. Πρέπει να έχει, μπορεί ένα να θέλει καμία ένσταση, μπορεί να. Δεν. Να. Mm-hmm. Άρα τώρα είμαστε στη διαδικασία των ενστάσεων, καταλαβαίνω. Ναι, στη διαδικασία των ενστάσεων. Ναι. Όσον αφορά την ψηφοφορία, αν κάποιος νομίζει ότι πήρε περισσότερους ή λιγότερους ψήφους. Ψηφοφορία. Δεν είχαμε δηλαδή παρατράγουδα, αλλά ο νόμος λέει ότι πρέπει να περιμένουμε. Και περιμένουμε, δεν έχουμε λόγο. Εξάλλου, ο ΤΟΕΒ δεν είναι ακέφαλος, συνεχίζει και δουλεύει μέχρι... Να βγει το καινούριο συμβούλιο. Εννοείται ότι είναι και το προσωπικό το διοικητικό που γνωρίζει. Ναι, ρε παιδί, μα δεν είναι ακέφαλος. Ούτε δευτερόλεπτο, γιατί έχουν πληρωμές, έχουν πράξεις. Ούτε δευτερόλεπτο δεν μένει ακέφαλος. Όταν έρθει το καινούριο συμβούλιο, θα αναλάβει αυτή την Ιταλία. Να. Μάλιστα. Εσείς προσωπικά είστε ικανοποιημένος από τι. Εγώ ναι, είμαι ικανοποιημένος, να είναι καλά ο κόσμος. Που βλέπει τις προσπάθειες που κάνουμε, όχι προσωπικά, όλο το Συμβούλιο, όλη μη παρέα από τα χρόνια που είμαστε και μας τίμησε με την ψήφο του. Να είναι καλά οι άνθρωποι, δεν. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όσοι με ψήφισαν και όσοι δεν με ψήφισαν. Όλους τους ευχαριστώ, δεν έχω πρόβλημα. Μάλιστα. Τώρα, τους ευχαριστώ που ήρθαν και ψηφίσαν το πρώτο απ' όλα. Ναι, από εκεί και πέρα... Ναι, γιατί... Υπήρξε δηλαδή προσέλευση, έκαναν αυτές τις αλχημίες που χρειάζεται να μοιραστούμε τις ψήφους. Εντάξει, αυτό τώρα, ναι. Αυτό κάτι πρέπει να γίνει τώρα. Ξαναείστε υπόψη, πρέπει να το δείτε όμως. Αυτό δεν είναι ψηφοφορία, είναι να μην πω τώρα τι.
Ναι, εντάξει, αυτά πρέπει να εκλείψουν κάποια ώρα ολότερα. Είναι όπως εγώ πει πάρα πολλές φορές στην εκκλησία, δεν υπάρχουν άλλες παρατάξεις πέρα των εκκλησιαστικών. Γιατί ασχολούνται με την ψυχή μας. Και σωστά κάνουν οι άνθρωποι. Το άλλο είναι ασχολούμαστε με το σώμα μας, που είναι 90% 85% πόσο είναι νερό. Σε ασχολούμαστε με το νερό, ούτε εκεί χωρούν παρατάξεις, ιστορίες. Πρέπει λοιπόν εκεί ο ένας να λέει: εγώ θα έρθω στον ΤΕΒ για να δουλέψω πιο πολύ από τους προηγούμενους. Να δουλέψω πιο πέρα, να κάνω άλλες ενέργειες, πιο έξυπνες. Εκεί θα τους υποδεχτούν. Εντάξει τώρα, πρόεδρε, αν έχουμε μια ιδέα και να μην είσαι στους αντιπροσώπους και να μην είσαι κάπου, άμα ενδιαφέρεσαι και αγαπάς την πόλη σου, θα πας στον πρόεδρο, θα του πεις: ξέρετε, πρόεδρε, έχω αυτή την ιδέα, ας πούμε. Μπορεί να γίνει, για ψάξτε το. Δηλαδή, με αυτή την έννοια λέω ότι όλος ο κόσμος μπορεί να βοηθήσει. Αν ξέρει κάτι, αν μπορεί να βοηθήσει. Τώρα, έτσι όπως μας τα λέτε, είναι σαν να έχει κάποιος έκανε κάποια παρέμβαση, πιστεύετε? Δεν νομίζω. Για τις εκλογές, δηλαδή είχαμε κάποιες παρεμβάσεις. Από ψηλά δεν νομίζω. Εδώ τοπικά δικά μας είναι τοπικά. Αυτή η πρεμούρα, γιατί θυμάστε παλιά που ήταν αυτός ο, που θα έβγαινε πρόεδρος, ήταν ας πούμε και μια ένδειξη του... Ναι, το θυμάστε. Ναι, μα αυτό, το έχουμε ξεπεράσει αυτό... τώρα. Δεν υπάρχει αυτό. Ξεχώρισε το ΕΒ από το Δήμο, το ΕΒ το ΕΒ, ο Δήμος Δήμος. Όποιος θέλει για Δήμο καριέρα, να πάει στο Δήμο. Όποιος θέλει για το ΕΒ καριέρα, εντός παρετέσεων τα λέει και τα δύο, πάει στο ΤΕΒ. Δηλαδή δεν έχουμε τέτοιο ανεκάτωμα. Γιατί έπεσα, δηλαδή πήρε ταυτή μου μια γιάφκα εκεί που έλεγε προέτρεπε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Ναι, εντάξει. Έχουμε και γιάφκες. Τοπικά είναι αυτά, τοπικά. Ναι, μα εντάξει, τώρα δεν ενδιαφερθεί ο χι υπουργός ποιος θα βγει στον ΤΟΕΒ της Ιεράπετρας. Τοπικά είναι. Εγώ τοπικά. Εγώ βλέπω και είμαι χαρούμενος ότι στην Ιεράπετρα ενδιαφερόμαστε και έρχεται κόσμος. Γι' αυτό είναι μέσα στη χαρά με εμένα, απασχολούμαστε. Υπάρχουν άλλοι ΤΟΕΒ μεγάλοι στην Κρήτη που δεν βρίσκονται να δώσουν υποψηφιότητα. Παρακαλούν τον καθένα να πάει. Δεν έχουν καθόλου ενδιαφέρον. Και αυτό είναι ένα δυσάρεστο γεγονός, το οποίο ευτυχώς δεν υπάρχει στον τόπο μας. Καλιά να είναι αυτή η άποψη ότι είμαστε πολλοί, η φιλοδοξία στο και για άλλους λόγους, από το να μην υπάρχουν υποψήφοι. Σωστά. Τώρα, πιστεύω ότι θα ξαναείστε πρόεδρος, κύριε Παπαδάκη. Εγώ αισιοδοξώ και πιστεύω. Σε αυτήν τη δουλειά του κάθε ανθρώπου βέβαια. Όμως οι αντιπρόσωποι μου πούνε δεν κάνεις, δεν θέλεις, θα πάει ένας που είναι πιο ικανός από μένα ή ποιος είναι. Μάλιστα. Δεν είναι χαλασμός κυρίου δηλαδή. Ναι, όχι, εντάξει, απλά ρωτάω με τις ψήφους που πήρατε, δεν ξέρω ακριβώς και, γιατί έχω εδώ τώρα ένα κατεβατό το οποίο δεν μπορώ να το δω και ακριβώς και προσπαθώ να δω πόσες ψήφους πήρατε. Πόσους πήρατε? Εγώ και εγώ αν θυμούμαι καλά, γύρω σε 160 αν θυμούμαι καλά. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, εδώ σε 20 μέρες λοιπόν θα γνωρίζουμε ποιος είναι ο νέος πρόεδρος που θα έχει. Περίπου 20-25 μέρες. Δεν ξέρω ακριβώς τη ημερομηνία. Εντάξει, μετά το 15 Αύγουστο φαντάζομαι. Για αυτό θα λέω δηλαδή σε 20 μέρες περίπου. Μπορεί να είναι 25, μπορεί να είναι 15. Δεν το ξέρω. Έχει περίπου μετά από ένα διάστημα. Ναι. Σύμφωνα με την νομοθεσία που. Πέφτουμε και 15 Αύγουστο, θα πέσω μέσα στην Παναγία. Ο κόσμος θα πιένει στο πανηγύρι και εμείς θα ξανοίγουμε μετά. Εντάξει. Σωστό. Τώρα θα κάνουμε πιο μπροστά ή πιο πίσω. Εντάξει. Όλα είναι ομαλά πάντως. Όλα ομαλά. Ωραία. Λοιπόν, ό,τι καλύτερο εύχομαι για αυτό τον οργανισμό που είναι πηγή ζωής για την περιοχή μας, κύριε Παπαδάκη, και δεν πρέπει να και πρέπει μάλλον να εκλείπουν διάφορα οι παρατράγουδα, έτσι, να υπάρξει ένας ρομαντισμός, μπορώ να πω, σε αυτή τη διαδικασία, και ρομαντισμός με την έννοια ποιος έχει όραμα, ποιος θέλει να κάνει τι. Αυτά νομίζω λίγο πολύ ξεδιπλώθηκαν πριν τις εκλογές. Δηλαδή η λέξη που λέγαμε από παλιά εύκολα-εύκολα, που ακούστηκε και τώρα, πάμε λέει να πάρουμε τον ΤΕΟ. Τι είναι ο ΡΟΤΕΟ? Ναι, το κάστρο. Αυτό είναι αμαρτία να τη λες τη λέξη. Ναι.
πες πάω να δουλέψω στον ΤΕΦ. Πήγαινε, ευχαρίστως. Τώρα μου τα λέτε. Τόση ώρα προσπαθώ να τα βγάζω. Όχι, ναι, ακούστε κάτι, δεν κατηγορώ κανένα. Αλλά αυτά σιγά σιγά πρέπει να σταματήσουν να ακούγονται. Να. Παλιά ακουγόταν πιο πολύ. Να. Από πάρα πολλούς. Mm-hmm. Τώρα λιγοστεύουν και μένουν σε λίγους. Και αυτοί οι λίγοι, λέω, να σταματήσουν. Να. Δεν είναι τρόπος αυτός να κουβεντιάσουν. Να κατάλαβες. Απόλυτα. Μα ναι, ναι, δεν αφήνουν και το εκλογικό σώμα τους αντιπροσώπους να επιλέξουν να έτσι αυτό. Να πάρετε, ρε, τι να πάρετε. Ναι, αλλά αυτά πρέπει να τα καταγγέλλετε όμως, Πρόεδρε, γιατί υπάρχουν άλλα συμφέροντα έτσι, που προσπαθούν να ελέγχουν τον ΤΟΕΒ. Ας μην πω στη διαδικασία, γιατί λίγο πολύ. Συμφέροντα προσωπικά είναι και μοροφιλοδοξία. Ναι, και αυτό. Όλα τα αρνητικά συναισθήματα που δεν είναι. Συμφωνούμε. Θα πει λοιπόν, πάω γιατί είμαι καλύτερο, γιατί θέλω, γιατί έχω όρεξη. Όχι, πάω, πάρω το τότε. Δεν ήταν ευρώ, δεν πάω τον επάνω. Κατάλαβε. Αυτό συνέβαινε τώρα τόσα χρόνια, έτσι. Ναι, παλιά και από παλιά. Και από άλλου, όχι μόνο από εδώ, από εκεί. Και συμβαίνει σε κάθε εκλογική διαδικασία σχεδόν αυτό το πράγμα. Πάμε να πάρουμε τον έτσι, πάμε να πάρουμε την πόλη. Αυτό. Να πάρουμε την πόλη. Την Αγία Σοφιά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε καλή δύναμη, κύριε Παπαδάκη, έτσι κι αλλιώς, όπου κι αν είστε. Θα είστε χρήσιμος, γιατί αυτή όλη η εμπειρία που έχετε όλα αυτά τα χρόνια και όλες αυτές τις διαδικασίες που έχουν ανακοινηθεί είτε για την προσαγωγό, είτε για τα συνοδά του φράγματος, είτε για το ρεύμα, όλα αυτά που έχουν γίνει, όπως και να έχει, είστε γνώστης και νομίζω, επιβάλλετε. Ναι. Και όλοι μου συνεργάτες. Ναι, 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 ναι. Επιβάλλετε όμως να... Το λέω πολλές φορές, δεν είναι σαν να το έβω πρόεδρος, είναι η κεφαλή, αλλά να. Και οι συνεργάτες είναι σωστοί. Αν δεν είναι σωστοί συνεργάτες, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Να, σωστά. Λοιπόν, όπως και να έχει, να ξεκουραστείτε, να πάρετε μια ανάσα, έτσι. Καλή δύναμη, Πρόεδρε. Να είστε καλά, έτσι. Ευχαριστώ πάρα και πολύ. Σε ευχαριστούμε. Και να ευχόμαστε όλοι το καλό του το ΕΒ. Έτσι, χωρίς το ΕΒ δεν γίνεται. Δεν γίνεται, έτσι, δεν γίνεται. Χωρίς νερό δεν μπορούμε να ζήσουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Να έχετε καλή.